να τον δω γιατί παίζει καινούργια πράγματα. Λοιπόν, το περιμένουμε να μπουν μέσα. Γεια σας φίλοι μου. Ευχές, καλή χρονιά για το 2023. Είναι το πρώτο live, η πρώτη ζωντανή μετάδοση που κάνουμε για το 2023. Θα περιμένω να μπείτε, να περάσετε, να μαζευτούμε για να ξεκινήσουμε και αυτό το μοίρασμα. Όπως πάντα, ό,τι θέμα έχετε ή ερώτηση έχετε, θα τη γράψετε για να κινήσει η μετάδοση, να συνεργαστούμε και να μοιραστούμε και αυτές τις πληροφορίες. Λοιπόν, θα περιμένω να μπουν μέσα οι φίλοι μας. Εδώ ακόμα γράφει ότι υπάρχει χαμηλός αριθμός καρέ. Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Σε αυτό το live θα κάνω μία εισαγωγή όπως όλα τα live και θα ξεκινήσουμε αφού σας είπα τις ευχές, αφού ευχηθήκαμε καλή χρονιά σε όλους. Έτσι, να ξεκινήσουμε να μιλήσουμε λίγο για το 2023. Θα πούμε λίγο για τις ενέργειες του 2023 και μετά θα κάνω ένα πρόλογο και ό,τι ερώτηση ή θέμα έχετε να το πούμε. Ωραία, μπήκαμε μέσα για μια τριανταριά. Εκεί πέρα ξεκινάω, περιμένω να μπείτε για μια τριανταριά. Για το 2023, καταρχήν οι ενέργειες. Το 2023, λοιπόν, καβαλιστικά, ενωμένο, θα λέγαμε οι αριθμοί, 2023, βγάζουν τον αριθμό 7. Έχουμε μιλήσει για τον αριθμό 7, ότι είναι ο αριθμός της εκδήλωσης. Το 7 θεωρείται τυχερός αριθμός, γιατί εκδηλώνει. Γι' αυτό βλέπετε πολλές φορές και στα καζίνο και σε αυτά τα πράγματα, το 7 θεωρείται ο αριθμός, ο τυχερός. Έχουμε μιλήσει λοιπόν ότι ο 7 είναι εκδήλωση στη φυσική πραγματικότητα. Γι' αυτό και έχουμε πολλές φορές την έννοια του επταπαρσινόκ, των νόμων το 7 και χωρίζουμε ένα 7 βαθμίδες σε 7 επίπεδα, τις οκτάβες και οτιδήποτε ξέρετε. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι με τον νόμο του 7 δημιουργούμε τη φυσική πραγματικότητα. Γιατί έρχονται σε μια ισορροπία οι τρεις, θα λέγαμε, δυνάμεις και έτσι ερχόμαστε στην εκδήλωση. Άρα, άμα πάρουμε το 7, που είναι ο νόμος της εκδήλωσης, και το προσθέσουμε πάλι με την ανθρωπότητα, που είναι το 5, μας βγάζει το 12. Και πάλι, 1 και 2 μας κάνει 3 από το 12, έτσι. Το 3, όπως σας είπα, είναι ο αριθμός της δημιουργίας. Της δημιουργίας της εσωτερικής. Οπότε είναι φίλοι μου σαν να έχουμε δύο τάξεις δημιουργίας, δύο επίπεδα δημιουργίας για το 2023. Αυτό μας δείχνει ότι έχουμε πάρα πολλά φαινόμενα που θα εκδηλωθούν εσωτερικά και εξωτερικά. Και όταν εσωτερικά και εξωτερικά φαινόμενα εκδηλώνονται, προμηνύονται πάρα πολλές αλλαγές. Μην ψάχνετε να σας πω αν είναι κάτι θετικό ή αρνητικό, όπως ξέρετε, αναλόγως το σύμπαν που υπάρχει μέσα ο καθένας, αναλόγως την τονίση που είναι ο καθένας και αναλόγως το μάθημα που είναι να περάσει, θα μπλεχτεί, θα λέγαμε, στα ανάλογα σενάρια. Οπότε πάλι αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια ανάπτυξη, θα σημαίνει ότι θα έχουμε μια κατάσταση αλλαγών και φαινομένων. Αυτά τα φαινόμενα μπορεί από το συλλογικό να είναι επίσης, όπως έχουμε πει πολλές φορές, τα καιρικά φαινόμενα, όπως έχουμε πει από το 22, συνεχίζονται και στο 23, διότι αλλάζουν, είπαμε, η μαγνητική πόλη της Γης, αλλάζουν τα ρευστά της Γης και έτσι θα βλέπουμε πολλά και διάφορα φαινόμενα, θα συνεχιστούν δηλαδή. Επίσης, φίλοι μου, θα συνεχιστούν τα φαινόμενα της αλλαγής στα κοινωνικά πλαίσια,
μπορεί να συνεχιστεί αυτή του είδους η αρνητικότητα, αλλά όλο αυτό το πράγμα είναι μέσα στο παιχνίδι, έχουμε πει. Θα εκδηλώσει ο καθένας μέσα του σημαντικές αλλαγές για το, αυτά τα πράγματα που θα γεννηθούν με τον νόμο του 3 μέσα μας, στο εσωτερικό μας, ψυχικές κατανοήσεις. Και φυσικά, όταν έχετε αυτή η ισορροπία με το 3 και το 7, καθένας θα ξεκινήσει να εκδηλώσει περισσότερο από τον αληθινό εαυτό του. Αυτό σημαίνει ότι το 2023 θα μπορούσαμε να πούμε, αν όλοι εκδηλώνουν πράγματα που πριν δεν εκδηλώνανε, ότι θα είναι ένας κόσμος ανατροπής. Φυσικά θα υπάρχει ένας πόλεμος μεταξύ των δύο ενεργειών, της νέας και της παλιάς ενέργειας, όπως συμβαίνει συνεχόμενα. Και ένα άλλο πράγμα που θα ήθελα να σας μιλήσω, είναι ότι ξεκινάνε συγκεκριμένα παράθυρα από το 2023. Ένα παράθυρο συγκεκριμένο είναι ότι η συνείδησή μας θα επεκταθεί κατά ένα κλικ, ας το πούμε, περισσότερων ανθρώπων, οπότε θα γίνουν και πιο εμφανείς πράγματα που πλέον για μας δεν ανήκαν στη φυσική πραγματικότητα. Παραδείγματος χάρη, όσο η συνείδησή μας ανεβαίνει, θα μπορούσαμε να δούμε και άλλα πράγματα που υπάρχουν στη φυσική πραγματικότητα, ενώ ο περισσότερος κόσμος βλέπει ένα μέρος της φυσικής πραγματικότητας, της οποίας ζει. Αυτό θα μπορεί να πει ότι θα μπορούμε να έχουμε και επαφές, εμφανίσεις περισσότερες από αυτά που βλέπετε, τους υπτάμενους δίσκους, τους εξωγήινους και όλα αυτά τα διάφορα φαινόμενα που δεν μπορεί να εξηγήσει, θα λέγαμε, η επιστήμη ή όλοι ξέρουμε να δεν μιλάνε. Κάθε φορά ένα 40 κοντά αιτία, κάθε φορά δηλαδή μετά από 40 χρόνια, εκδηλώνεται μια καινούρια πεποίθηση σε κάθε, θα λέγαμε, εποχή, ας το πούμε έτσι. Κάθε 40 χρόνια θέλει δηλαδή μια πεποίθηση για να μπορεί να εδραιωθεί μέσα στον πληθυσμό. Και επειδή έχουν περάσει πολλές φορές αυτά τα διάφορα, θα λέγαμε, μέρη των ετών, έτσι, αυτόν τον κύκλο, αυτής της περιόδους, έχει έρθει σε μια φάση τώρα η έννοια το να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε μόνοι σε μεγαλύτερο επίπεδο. Άλλοι είναι πιο κοντά σε αυτή την κατανόηση, άλλοι είναι πιο μακριά. Παρ' όλα αυτά, λίγο-λίγο θα δείτε πώς θα έρχεται αυτή η κατάσταση να γίνει λίγο πιο ορατό σε εμάς, θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά και πιο συνηθισμένο κατά μία έννοια η ύπαρξη όλων αυτών των παράξενων φαινομένων, είτε λέγεται για δίσκους, είτε λέγεται διάφορα μαγνητικές πύλες και όλα τα υπόλοιπα πράγματα. Σας είπα λοιπόν, οι σημαντικές αλλαγές θα γίνουν καθώς θα εκδηλωθούν πάρα πολλά πράγματα για το 2023, φυσικά πολλά θετικά, αλλά και αρνητικότητα καλά κρατεί. Από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται να μπούμε σε παραπάνω λεπτομέρειες, δεν θέλουμε να κάνουμε τους προφήτες, ούτε χρειάζεται να ξέρετε συγκεκριμένα πράγματα. Οι ενέργειες για τον καθέναν, σας είπα, είναι ξεχωριστές. Και με αυτή, θα λέγαμε, την πρόταση, για το μεταξύ σας βλέπω όλους, έτσι, εδώ πέρα, δεν χρειάζεται να απαντήσω σε όλους, σας είπα στην αρχή της ευχής μου, έτσι, γιατί βλέπω γράφετε. Με αυτή την πρόταση θα θέλω να συνεχίσω το επόμενο θεματάκι που θέλω να σας πω για την συνειδητή επιλογή μας, φίλοι. Θέλω να καταλάβετε ότι υπάρχει κάθε φορά η επιλογή, αλλά δεν είναι πάντοτε συνειδητή. Και όσο ξυπνάμε εμείς στην αιτία, στη ρίζα, στην πραγματική κατάσταση, στο από πού επιλέγουμε κάθε φορά, εμείς θα γινόμαστε κύριοι του εαυτού μας. Βλέπετε, η έννοια της ασυνείδητης επιλογής μας έκανε να ξεχάσουμε και να μπούμε σε μια κατάσταση αποκοπής. Και αυτή η αποκοπή λοιπόν κάνει τον άνθρωπο να δουλεύει, θα λέγαμε, με αρνητικά εργαλεία. Το κακό δεν είναι τίποτα άλλο παρά η επανένωση με αρνητικά εργαλεία. Επειδή δεν μπορεί κάποιος να νιώσει την ένωση, να νιώσει το ένα, να νιώσει, θα λέγαμε, την δύναμη της αισχύς εν την ενώση μες στον κόσμο, μες στη διάσταση αυτή της διαφορετικότητας και της αποκοπής, ταυτισμένη με αυτή τη διάσταση, ο άνθρωπος, όπως είπαμε πολλές φορές, ξέχασε την δύναμη που έχει και από εκεί γεννήθηκε όλη η απαξίωση. Γιατί δεν θυμάστε ποιοι είστε. Και όποιος θυμηθεί ποιος είναι, καταλαβαίνει ότι είναι ένα ισχυρό, αυτόνομο, απέθαντο, σε εισαγωγικά, έτσι, πνεύμα. Που αυτό μπορεί και ζει, θα λέγαμε, πάντα, αιώνια και επιλέγει κάθε φορά, πολλές φορές, αυτά τα πράγματα που εμείς εδώ δεν μπορούμε να ξέρουμε γιατί τα έχουμε επιλέξει.
Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, ο άνθρωπος σε αυτή την εποχή για 2.000 και χρόνια και μπορεί και περισσότερα βγάζει, θα λέγαμε, ό,τι υποσυνείδητες επιλογές έκανε από μέσα του τόσο καιρό. Γι' αυτό λέγεται, θα λέγαμε, η έννοια της αναβάθμισης. Γιατί ξεκινάει και φέρνει στην επιφάνεια, που σας έχω πει τόσο καιρό, όλα αυτά τα πράγματα για να γίνει ένας συνειδητός δημιουργός της πραγματικότητάς του. Είτε σε συλλογικό επίπεδο, είτε σε ατομικό. Οπότε θα έρθει η ώρα, βγάζοντας στην επιφάνεια όλα τα αρνητικά, βγάζοντας στην επιφάνεια όλα τα κόμπλεξ, βγάζοντας στην επιφάνεια όλα αυτά που βλέπετε και γίνει ο κόσμος σαν ένα απέραντο τρελοκομείο σε εισαγωγικά και μας φαίνονται όλα τρελά που πάει η ανθρωπότητα και τα υπόλοιπα. Βγάζοντας αυτά στην επιφάνεια, ο κόσμος πρέπει να τα ζήσει, να τα φέρει στην επιφάνεια στον συνειδητού του για να επιλέξει τι ανθρωπότητα θέλει να είναι. Για να επιλέξει τι κοινωνία θέλει να έχει. Για να επιλέξει τι άνθρωπος θέλει να είναι. Για να επιλέξει πλέον τι έκφραση. Τι τον εκφράζει γιατί όχι. Τι τον αντιπροσωπεύει γιατί όχι. Καταλαβαίνετε, αυτό για να γίνει χρειάζεται να φύγουμε από την έννοια του θύματος. Γιατί πρέπει να σπάσουμε την αλυσίδα του θήτη-θύμα. Κάθε φορά ένα θύμα είναι στην πραγματικότητα ένας θήτης. Και ένας θήτης είναι στην πραγματικότητα ένα θύμα. Απλά αλλάζουν οι περίοδοι. Δεν υπάρχει κανένας κακομοίρης, ούτε υπάρχει κανένας τιμωρός. Αυτά είναι στις περιόδου του χωροχρόνου που ζούμε όλοι. Αν δούμε τον κύκλο της ενέργειας, όλοι θα περάσουν από τη στιγμή που μπαίνουν σε αυτή την ενέργεια. Μια πλευρά είναι ο θήτης, το άλλο νόμισμα είναι το θύμα. Άρα καταλαβαίνετε ότι πρέπει να σπάσουμε αυτό το πράγμα και να ξεκινήσουμε κάθε φορά να καταλαβαίνουμε ότι εμείς έλκουμε τα πράγματα με διάφορους συγχρονισμούς, με διάφορα πράγματα. Δεν δικαιολογούμε τον πήξε, τον δείξε, τον εγκληματία. Αυτός θα το πληρώσει. Εμείς πρέπει να έχουμε διαφορετική συμπεριφορά. Καταλαβαίνετε ότι ο άλλος έχει επιλέξει έναν ρόλο και στο δικό του χρόνο θα καταλάβει ποιος είναι. Εμείς πρέπει να έχουμε άλλη συμπεριφορά, ανεξαρτήτως πολλές φορές αυτό που γίνεται απ' έξω και πώς φαίνεται στο φυσικό νου. Γι' αυτό σας λέω πολλές φορές, συνειδητοποιώντας ότι ποτέ κανένας δεν είναι θύμα, ότι όλοι εμείς από δύναμη τα επιλέγουμε, ασχέτως αν έχουμε ξεχάσει αυτή τη δύναμη, θα έρθει η ώρα να μην χρειάζεται να κυριαρχήσουμε σε κανέναν. Θα έρθει η ώρα να ξεφύγουμε από την έννοια της φυσικής πραγματικότητας με την έννοια που την ξέρουμε, δηλαδή να ξέρουμε μόνο την επιφάνεια. Θα μάθουμε ότι η φυσική πραγματικότητα εμπεριέχει το πνεύμα μέσα της. Οπότε κάθε φορά που εμείς θα βλέπουμε και το πνεύμα μέσα στη φυσική πραγματικότητα, θα βλέπουμε το πνεύμα μας και το πνεύμα του άλλου. Και θα κοιτάμε εκεί που είναι ένας ζητιάνος, έναν άνθρωπο που έχει επιλέξει να περάσει συγκεκριμένα μαθήματα. Αυτό δεν πάει να πει σε καμία περίπτωση ότι θα χάσουμε τη συμπόνια. Αλλά η συμπόνια θα έρχεται μαζί με κατανόηση. Δεν θα έρχεται ένας ψευτοσυναισθηματισμός, ούτε μια λύπηση. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να λυπηθούμε κάποιον, γιατί εκείνη την ώρα ταυτιζόμαστε κι εμείς με εκείνο το χωροχρονικό του, αντί να δούμε το αιώνιο πράγμα που είναι. Τα παιδιά που θα έρχονται, τα καινούργια, τα μωρά, θα πρέπει να τα καλοδεχόμαστε σαν ολοκληρωμένες ψυχές, προηγμένες ψυχές. Παρ' όλα αυτά είναι καλύτερα εκείνη την ώρα να βλέπουμε έναν ολόκληρο ψυχισμό μέσα σε ένα παιδί, που σιγά σιγά όταν είναι πνεύμα και σιγά σιγά όταν εκδηλώνεται και περάσει και κοντεύει τα 7 έτη, τότε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να το βλέπουμε, θα λέγαμε, σαν παιδί που ξεκινάει και μεγαλώνει και σιγά σιγά βάζει πεποιθήσεις του και τα υπόλοιπα. Θέλω να πω δηλαδή, όταν το μωρό είναι βρέφος, επειδή περισσότερη συνείδησή του είναι στην άβρα του, στην ακτινοβολία του, στο πνεύμα του, παρά, στα λέγαμε, στην νοημοσύνη που έχει το διανοητικό του, είναι καλύτερα να του μιλάτε σαν ολοκληρωμένη ψυχή. Έτσι θα μάθει να επικοινωνείτε διαισθητικά με κάθε μωρό, ακόμα και πριν γεννηθεί, έτσι, ακόμα και πριν συσσαγωγικά το συλλάβετε. Και πάλι μου έρχεται στο μυαλό η έννοια των γυναικών που πρέπει να ισορροπήσουν την ασανική και τη θηλυκή ενέργεια μέσα τους. Γι' αυτό πολλές φορές ο πόνος της περίοδου μπορεί να φύγει. Για όσους έχουν προβλήματα με πόνους περίοδου. Γιατί πρέπει να ισορροπήσουν στο υποσυνείδητό τους τη συγκεκριμένη ενέργεια. Όπως θα φύγει και το πρόβλημα των εκτρώσεων. Γιατί υπάρχει συμφωνημένο θέμα για το ποιος θα κάνει το ανάλογο παιδί.
Και μπορείτε λοιπόν, όταν εσείς έρχεστε σε επαφή διαισθητικά με εκείνο το πνεύμα, πού θα εσαρκώσετε, όταν θα κάνετε παιδί, να ξέρετε πότε θα κάνετε παιδί και πότε σε εισαγωγικά δεν θα κάνετε παιδί. Οπότε αυτό θα σας βγάλει πάρα πολύ από τις ενοχές όταν θα χρειαστεί καμιά φορά να κάνετε αποβολή, έτσι, συνειδητή. Όλα αυτά τα πράγματα θα έρθουν σιγά σιγά στην ανθρωπότητα, καθώς αφήνεστε να μπαίνετε σε ένα μεγαλύτερο κύκλο, σε μια μεγαλύτερη οκτάβα συνείδησης. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορείτε να νιώθετε παραπάνω την ενέργεια από πριν, θα λέγαμε, στα πιο εσωτερικά επίπεδα του υποσυνειδήτου σας. Γι' αυτό λοιπόν είπαμε και μια γυναίκα όταν θέλει να ξεπονέσει από την περίοδο και να είναι πιο γλυκιά η περίοδος της, ή πολλές φορές θα πρέπει να ασχοληθούμε με τη σελήνη. Θα πρέπει να καταλάβουμε το δικό μας υποσυνείδητο εαυτό και να καταλάβουμε λοιπόν μέσα μας ότι πρέπει να ισορροπήσουμε καλύτερα τη θηλυκή και την ασθενική ενέργεια. Η αντίσταση πολλές φορές μας κάνει να συμπεριφερόμαστε και να εκδηλώνουμε συγκεκριμένους κύκλους και περιόδους στη ζωή μας, ακόμα και τους περιόδους που λέτε την περίοδο που έχει κάθε φορά, έτσι, την κατάσταση αυτή που περνάτε και νιώθετε πολλές φορές τους πόνους. Μόνο αυτό το πράγμα θέλω να πω ότι μπαίνουμε σε μια εξελικτική τροχιά και αυτά τα καινούργια παράθυρα θα ξεκινήσουν να φέρνουν και στην επιφάνεια και καινούργιες επίσης επιστήμες. Θα έρθουν επιστήμες που σιγά σιγά μέσα σε 20-40 χρόνια θα έχουμε ξεχάσει αυτά τα πράγματα που βλέπετε τώρα και θα δουλεύουν διαφορετικά. Γιατί θα υπάρξουν περιπτώσεις όπως αυτό που λέμε free energy, ελεύθερη ενέργεια. Θα υπάρχουν κοινοπολιτικές καταστάσεις, θα υπάρχουν ενώσεις συγκεκριμένων κρατών, οπότε μια Ήπειρος μπορεί να είναι ένα ολόκληρο κράτος. Η Ευρώπη έτσι όπως είναι, με αυτά τα πράγματα που παίρνει, δυστυχώς θα διασπαστεί, αλλά θα ξαναενωθούν και οπότε θα έχουμε 3-4, θα λέγαμε, μεγάλα, έτσι συγκεκριμένα, θα λέγαμε, σαν επαρχίες της γης, κάπως έτσι. Βλέπετε ότι στην κατάσταση που πηγαίνει η ανθρωπότητα, καταλαβαίνουμε ότι έρχεται και ο διαχωρισμός. Ωραία όλα αυτά που λέμε, αλλά όπως σας είπα, υπάρχουν πολλές πτυχές να αλλάξουν, δηλαδή παράλληλες πραγματικότητες που αν τις ακολουθήσουμε μπορεί να καθυστερήσουμε ή να αντισταθούμε περισσότερο στις ενέργειες. Παραδείγματος χάρη η ζώνη των φωτονίων που ακούτε πολλές φορές ότι έρχονται τα φωτόνια στη γη και την αναβαθμίζουν δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ίδια η δική μας συλλογική συνείδηση που εκπέμπει στην πραγματικότητα τις καινούριες της δονήσεις, τα καινούριες της φως, τα καινούρια ηλεκτρομαγνητικά της, θα λέγαμε έτσι, κύματα, και αυτά τα κύματα χτυπάνε σε εισαγωγικά στο αδιαπέραστο και ξαναγυρίζουν σε εμάς εκδηλώνοντας τη φυσική πραγματικότητα που φαίνεται σε εμάς σαν άστρα, σαν αστρολογία, σαν σύμπαν. Όλα σας έχω πει στην πραγματικότητα του Matrix είναι illusion, είναι πλάνη. Παρ' όλα αυτά για μας έχει φτιαχτεί για να παίρνουμε το συγκεκριμένο βίωμα. Έτσι λίγο-λίγο, φίλοι μου, θα μπείτε σε μια κατάσταση έξω από το κουτί που λέμε. Θα μπείτε σε μια κατάσταση να σκέφτεστε το παράδοξο. Θα μπείτε σε μια κατάσταση του κέντρου της τρίτης δύναμης που λέγεται ουδετερότητα. Όλοι έχουμε μάθει ότι υπάρχει το άσπρο και το μαύρο, την πολικότητα. Παρ' όλα αυτά, η τρίτη δύναμη είναι πάντοτε η δύναμη που υπάρχει, θα λέγαμε, στη μέση. Και αυτή τη δύναμη πρέπει να μάθετε λίγο-λίγο, ώστε να ξέρετε ότι υπάρχει αυτό το σημείο που μπορείτε να κάτσετε εκεί πέρα και να δείτε εισάξια και τις δύο επιλογές. Λίγο-λίγο λοιπόν στη μετάβαση αυτή θα πρέπει να φύγουμε από όλο αυτό το πράγμα της πόλωσης του εκκρεμούς. Πρέπει να φύγουμε, είτε λέγεται κοινωνικά είτε κομματικά, γενικά. Δεν θα παίρνουμε μέρος γιατί θα βλέπουμε την αξία και τις ιδέες. Κοιτάξτε συνέχεια πώς φαίνεται πιο έντονο κάθε διάσπαση στους ανθρώπους μέσω των γεγονότων της επικαιρότητας. Αυτό με τον βασιλιά να το θάψουν, να μην το θάψουν, να μπει ο ένας να μην μπει, μ' αγαπάει να μ' αγαπάει. Κοιτάξτε πώς έχει βγει αυτό το θέμα τόσο πολύ και φαίνεται αυτός ο διαχωρισμός που σας λέω. Για τη νέα συνείδηση, εμείς καθόμαστε στο κέντρο. Δεν είναι ότι δεν επιλέγουμε κάτι που μας αντιπροσωπεύει περισσότερο, αλλά θα πρέπει να βλέπετε και με την ίδια αξία
και τις δύο τα λέγαμε πλευρές. Θα πρέπει να μάθετε αυτό το κεντροσημείο μέσα σας και να δουλέψετε σε εισαγωγικά καλύτερα με την ένωση των δύο ημισφαιρίων. Εδώ πέρα υπάρχουν, θα λέγαμε, εκατομμύρια νευρώνες που ενώνουν, θα λέγαμε, τα δύο ημισφαίρια. Με συγκεκριμένους διαλογισμούς θα πρέπει να τα ενεργοποιήσετε περισσότερο για να μπορείτε να βιώσετε, θα λέγαμε, όλο αυτό που σας λέω, αυτό που λέμε έξω από το κουτί. Το κουτί στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα άλλο παρά η έννοια της φυσικής νοημοσύνης. Θα μπείτε σε μια κβαντική νοημοσύνη. Και η κβαντική νοημοσύνη δεν είναι τίποτα άλλο, σιγά σιγά όπως τα καταλάβουν και οι επιστήμονες, από την ίδια τη συνείδηση. Η συνείδηση, θα λέγαμε, είναι το κβαντικό εργαλείο που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος για να βιώσει όλο το Matrix. Όλα αυτά τα πράγματα που λέμε σε ταχύτητα, που ακόμα και το φως δεν μπορεί να πιάσει, γιατί μπορεί να είσαι στην άκρη του σύμπαντος και το ένα με το άλλο πράγμα ξαφνικά να έχουν ένωση, άρα κάτι δεν πάει καλά, κάτι τρέχει πολύ περισσότερο την ταχύτητα του φωτός, θέλει να μας δείξει ότι όλα υπάρχουν τώρα. Όχι ότι κάτι τρέχει περισσότερο από το φως, αλλά όλα υπάρχουν τώρα. Και επειδή όλα υπάρχουν τώρα, δεν χρειάζεται να κάνετε προσπάθεια να φέρετε τίποτα. Χρειάζεται όμως να συντονιστείτε με αυτό που ήδη υπάρχει. Άρα πολλές φορές όλοι λένε «Σταμάτη, θέλω να αλλάξω», «Σταμάτη, θέλω να φέρω εκείνο», «Σταμάτη, θέλω να φέρω τάρο» και νομίζουν ότι πρέπει να βάλουν το φυσικό το μυαλό να σκεφτεί πώς θα φέρει αυτό το πράγμα στη φυσική του πραγματικότητα. Και σκέφτεται 3D. Ενώ στην πραγματικότητα αυτό υπάρχει ήδη. Έτσι πρέπει να αλλάξουμε τελείως τις σκέψεις που είχαμε εγκλωβιστεί μέσα, φίλοι μου. Πρέπει να αλλάξουμε τελείως τις σκέψεις. Και αν καταλάβετε πώς σκέφτεται ένα άτομο σαν και εμένα, με τις συχνότητες δουλεύει, θα δείτε ότι βλέπω έναν διαφορετικό κόσμο από ό,τι βλέπετε εσείς. Ζω μια διαφορετική ζωή, όπως όλοι, από ό,τι βλέπετε εσείς. Γι' αυτό λοιπόν στη φυσική αυτή η πραγματικότητα, κάθε φορά ήρθαμε εδώ πέρα μέχρι να καταλάβουμε ότι εμείς μπορούμε να δημιουργήσουμε τη ζωή μας. Γιατί εμείς δίνουμε έννοια στη ζωή. Γιατί το φυσικό σώμα είναι μέσα στη συνείδηση. Γιατί το Matrix που ζούμε είναι μέσα στη συνείδησή μας. Δεν είναι η συνείδησή μας μέσα στο Matrix. Εμείς δημιουργούμε τα πράγματα. Το συλλογικό μας δημιουργεί όλο αυτό που βλέπουμε εμείς. Έτσι λοιπόν αυτές οι καινούργιες ιδέες, έτσι από το 23 και μετά που θα μιλάμε με αυτές τις ενέργειες, που θα μιλάμε με αυτή την κβαντική κατάσταση, που θα μιλάμε για το άχρονο, που θα μιλάμε για το τώρα, για το συνεχές, θα πρέπει να σπάσουμε συγκεκριμένα μοτίβα μέσα μας που υπάρχουν. Στην τελευταία διάλεξη που έκανα εδώ πέρα και όπως θέλει μπορεί να την πάρει, μιλήσαμε ακριβώς για την κβαντική, θα λέγαμε, κατάσταση. Για να κάνουμε έτσι μια ερμηνεία και να καταλάβουμε περισσότερο πώς μπορούμε να χειριστούμε εμείς έτσι, αυτό το κβαντικό νου που έχουμε στην πραγματικότητα που μας δημιουργεί όλα αυτά τα πράγματα έτσι και λέμε τις διάφορες εσαρκώσεις και τις περιόδους ζωής μας. Έχουμε πει ότι μέσα μας φτιάχνουμε, επειδή έτσι έχουμε μάθει με τις πεποιθήσεις, μια κατάσταση ότι επειδή εγώ ας πούμε εργάζομαι, έτσι θα βγάλω λεφτά, έτσι θα φτιάξω ένα σπίτι, έτσι θα φτιάξω μια οικογένεια. Κάθε φορά φανταστείτε λοιπόν ότι μέσα στο μυαλό μας έχουμε φτιάξει διαδικασίες. Δίκη του δία, διαδικασίες. Όταν λέμε κάτι διαδικάζεται, στην πραγματικότητα εμείς βάζουμε τα πράγματα στη σειρά εκείνη για να μας φαίνεται λογικά. Εν αρχή είναι ο λόγος, λέει. Άρα στην αρχή του Matrix, στην αρχή του κόσμου αυτού, είναι ο λόγος. Κάποια λογική που κάνει τα πράγματα να γυρίζουν και να φέρνουν τέτοιες τροφές, όλα, πλανήτες, εμείς, τα πάντα, περίοδοι, ηλικίες, όλα αυτά έτσι δεν φαίνονται. Αν όμως ανεβούμε λίγο και τα δούμε από πνευματική πλευρά, θα καταλάβουμε ότι αυτά δεν χρειάζεται να έχουν αυτή τη συγκεκριμένη σειρά. Παραδείγματος χάρη, σε ένα παράλληλο σύμπαν θα μπορούσαμε να πούμε ότι ξεκινάμε και πάμε να παραγγείλουμε σε ένα εστιατόριο το φαγητό. Θα μας φέρει στην αρχή το πρόγευμα,
θα μας φέρει μετά το γεύμα, θα μας φέρει μετά το επιδόρπιο ή απόγευμα, θα μας φέρει μετά το άλλο. Όταν λοιπόν εμείς πάμε σε αυτό το παράλληλο σύμπαν και παραγγείλουμε, μπορεί να μας πει ο σερβιτόρος, μπορείτε να ξεκινήσετε με το επιδόρπιο. Το λέμε, μα τι είναι αυτά που λες, εμείς έχουμε μάθει στην άλλη πραγματικότητα ότι το ένα πάει μετά το άλλο. Είναι δυνατόν, γιατί δεν μπορούμε να το παραγγείλουμε. Κάθε τι λοιπόν είναι ξεχωριστά, άσχετα εμείς με τη σειρά που τη βιώνουμε. Θα μπορείτε παράδειγμα χάρη πρώτα να κάνετε λεφτά και μετά να εργάζεστε. Μπορεί να γίνει και αυτό. Θα πρέπει δηλαδή με λίγα λόγια, τι σας λέω, να σπάσετε αυτές τις συγκεκριμένες ατομικές παράλληλες πραγματικότητες μέσα σας και να καταλάβετε ότι η ίδια επιποίθηση είναι η ίδια η ένωση δύο παράλληλων πραγματικότητων που τις βάζουμε μαζί. Για να λέμε, μα έτσι είναι η συνέχεια. Και έτσι λοιπόν εμείς έχουμε φτιάξει το συλλογικό μας συγκεκριμένες πεπιθήσεις που ενώνουν συγκεκριμένες παράλληλες πραγματικότητες για να μας φαίνονται ότι πάνε στη σειρά και φυσικά λοιπόν όταν εμείς υπερπηδάμε μερικές και ξεφεύγουμε από αυτή την πεποίθηση κάνουμε το κβαντικό άλμα. Δηλαδή στην πραγματικότητα πάμε και κάνουμε τη δική μας ένωση. Γιατί έχουμε τις ανάλογες πεπιθήσεις. Προσέχτε όμως φίλοι μου, γιατί οι πεπιθήσεις, τα κβαντικά άλματα όλα πάνε ανάλογα τη συνείδησή μας. Αυτό το κβαντικό θα λέγαμε που έχουμε μέσα μας, γι' αυτό και λέγεται ύψιστη γνώση. Και παρουσιάζουμε τη συνείδηση σαν γνώση κάθε φορά. Γιατί είναι πανταχού παρόν, άρα τα ξέρει όλα. Όταν μπαίνεις στη συνείδηση ξέρεις. Και όταν η συνείδηση κβαντική εμποτίζει κάθε μορφή, γιατί τι είπαμε, η φυσική πραγματικότητα δεν είναι τίποτα άλλο παρά ή το αποτέλεσμα της κβαντικής πραγματικότητας. Κάθε φορά εμείς όλο αυτό που βλέπουμε ενέργεια απ' έξω, ο ΑΚΑΣ, μέχρι να γίνει εδώ πέρα φυσική πραγματικότητα, θα λέγαμε περνάει από κβαντική μεταλλαγή. Έτσι λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει λοιπόν φίλοι μου ότι εμείς έχουμε το κβαντικό νου που ούτως ή άλλως δημιουργεί πραγματικότητα. Και εμείς απλά όταν εμείς συμφωνούμε λέμε πω πω κοίτα τι εκδήλωσα. Και όταν εμείς δεν συμφωνούμε λέμε δεν μπορώ να εκδηλώσω. Και αυτό συμβαίνει στην πραγματικότητα, ενώ πρέπει να αφαιθούμε στο μηχανισμό. Γιατί αυτός ο μηχανισμός στην πραγματικότητα είναι από μόνος του αυτό που πρέπει να γίνει. Και έτσι γίνεται. Η μόνη διαφορά είναι όταν εμείς αντιστεκόμαστε, γιατί πάμε να σταματήσουμε αυτή την αλληλουχία, γιατί θέλουμε να το καταλάβουμε. Γιατί το πάμε στο διανοητικό μας. Γιατί το διανοητικό μας είναι το μοντάζ που θέλουμε να κάνουμε εμείς. Το σπάμε, το αναλύουμε, αλλά μέσα στο μυαλό μας. Το άλλο το μοντάζ που γίνεται το κάνει η ψυχή μας. Και το φτιάχνει κάθε φορά όταν εσείς πεθαίνετε ή ακόμα και εν ζωή. Γιατί έχετε ένα κομμάτι στον πνευματικό κόσμο. Φτιάχνει πάλι τα γεγονότα όπως θέλει, φτιάχνει μια γραμμή και ξετυλίγεται λοιπόν το κουβάρι. Γι' αυτό και όταν πεθαίνουμε μαζεύεται το κουβάρι. Παίρνουμε πίσω θα λέγαμε το φως. Το ξεδιπλωμένο σαν ροή που βλέπουμε τη φυσική πραγματικότητά μας. Όλα αυτά σας τα λέω και ξέρω ότι είναι λίγο κάψιμο μυαλού για μερικούς, γιατί πρέπει να καταλάβετε ότι καινούργια ενέργεια, καινούργια αλλαγή, καινούργια συνδυσική αλλαγή, ο κόσμος που μπαίνουμε τώρα, οι αλλαγές που θα γίνουν, όλη η τεχνητή νοημοσύνη που θα υπάρξει, οι κβαντικοί υπολογιστές, αυτά που σας λέω εδώ και 10 χρόνια ότι έρχονται, φτάνουν σιγά σιγά στην τελική ευθεία. Και πολλές φορές μας αγχώνει αυτό, γιατί πολλοί άνθρωποι δεν είναι έτοιμοι να ακολουθήσουν είτε την τεχνολογία, είτε την ψυχολογία, είτε ακόμα και την αρνητισμό που βγάζει στην επιφάνεια για να μπορούμε να διαλέξουμε τι θα πρέπει να κάνουμε σαν ανθρώπινα όντα. Γι' αυτό λοιπόν σας μιλάω και σας λέω ότι πρέπει να ξεκινήσετε να σκέφτεστε διαφορετικά, πιο ψηλά. Να τα δείτε εκτός διπολικότητας. Μην πιάνεστε στη φάκα του εκκρεμούς, μία από τη μία πάντα, μία από την άλλη. Θα πρέπει να βρείτε την ουδέτερη δύναμη, αυτή που τόσο καιρό είναι κρυφή, αλλά τώρα θα υπάρχει. Στην ουδέτερη δύναμη κρύβεται η ένωση με τον κβαντικό νου σας. Καταλαβαίνω ότι τώρα πολλές φορές όλοι είστε μπερδεμένοι γιατί η πληροφορία έρχεται δεξιά και αριστερά, από εδώ και από εκεί. Και ο καθένας είναι φυσικά στο δρόμο του. Αλλά χρειάζεται να έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Αυτό λοιπόν που πρέπει λοιπόν να κρατήσουμε είναι ότι
Χρειάζεται να σταματήσουμε τη δουλειοπρέπεια. Χρειάζεται να σταματήσουμε αυτά τα πράγματα που με κάνει όταν ξεκινήσαμε να είμαστε αποκομμένοι. Ο αποκομμένος θα πιαστεί από οτιδήποτε. Ο αποκομμένος, αν έχει δύναμη, θα κοιτάξει να κάνει κυριαρχία και έλεγχο. Ο αποκομμένος, αν δεν έχει δύναμη, θα κάτσει να γίνει γλύφτης, γελίος, υπηρέτης, προβιώτης. Κοιτάξτε να δείτε ότι είστε αθάνατοι, δυνατοί, ελεύθεροι. Κοιτάξτε να δείτε ότι είστε πραγματικά, θα λέγαμε, εσαρκωμένη ψυχή και ότι στη συνείδησή σας μέσα παίζεται όλο αυτό το πράγμα. Δεν είναι κάτι που μόλις πεθάνετε θα φύγει από το σώμα, όπως φαίνεται εδώ στο 3D. Γυρίστε τα όλα τούμπα από εδώ και πέρα και κοιτάξτε από πάνω προς τα κάτω όπως είσαστε πραγματικά. Και θα δείτε λοιπόν ότι είναι μια δική σας προέκταση. Και θα δείτε λοιπόν ότι μπορείτε να αλλάξετε πάρα πολλά πράγματα. Και θα δείτε ότι μπορείτε να αλλάξετε όλο τον κόσμο. Από δύναμη. Και εκείνη η λέξη που λέγεται προσπαθώ θα φύγει. Και θα έρθει η άλλη λέξη που θα λέει επιτρέπω. Γιατί το ένα πάω να γίνω και το άλλο είμαι ήδη. Οπότε δεν χρειάζεται παρά να επιτρέψετε, καθώς είσαστε αυτό το μεγάλο όν, να εκδηλώσετε αυτό που σας αρέσει. Μπείτε λοιπόν σε αυτή την κατάσταση, σκεφτείτε έξω από το κουτί, αφαιθείτε να νιώσετε έτσι όλο αυτό το πράγμα και έτσι θα καταλάβετε πόσες φορές μιλάγαν στον άνθρωπο που ήτανε, θα λέγαμε, σε ορισμένα επίπεδα, διάφορες διδασκαλίες, διάφορες θρησκείες και πώς σιγά σιγά με την εξέλιξη πρέπει να αλλάζουν και να αναβαθμίζονται. Μην κολλάτε στο στοιχείο, μην κολλάτε στον τρόπο, μην κολλάτε στις λέξεις, μην κολλάτε στο έθνος που σας παρέχει κάθε φορά. Να το σέβεστε, αλλά μην κολλάτε εκεί πέρα. Βλέπω πολλούς ανθρώπους και αναλύουν θρησκευτικά, αναλύουν το ένα, αναλύουν το άλλο, αναλύουν το άλλο, αλλά δεν φωτίζονται. Θα έπρεπε αφού τα ξέρανε να τα κάνουν. Το θέμα δεν είναι αν σας το πει ο Βουδισμός, αν σας το πει ο Χριστιανισμός, αν σας το πει οτιδήποτε. Ας το πει η κυρία Μαρίκα, ας το πει ο ένας, ας το πει ο άλλος. Το θέμα είναι να ξεκινήσετε να έχετε εσωτερικές, ατομικές εμπειρίες. Είστε ικανοί να έχετε τη δική σας ατομική εμπειρία. Γι' αυτό και οι περισσότεροι, πολλές φορές έρχεται στη ζωή σας πράγματα που λέτε αρνητικά, αλλά είναι επειδή θέλετε να δείτε αυτό που δεν σας αρέσει. Για να διαλέξετε καλύτερα αυτό που σας αρέσει. Είναι αυτό που λέμε ότι το φως, αν το ντύσετε γύρω-γύρω με σκοτάδι, λάμπει περισσότερο. Και έτσι πολλοί διαλέγουν αυτό το πράγμα. Πολλοί διαλέγουν τον πάτο για να μάθουν να πηγαίνουν μόνο πάνω μετά. Πολλοί διαλέγουν, θα λέγαμε, στον καθρέφτη τους να τους φέρει την αντίθεση. Γι' αυτό λέμε μην μπερδεύεστε, μην βιάζετε να αξιολογήσετε τα πράγματα. Πρώτα θα πάρετε το μάθημα και μετά θα καταλάβετε για ποιο λόγο ήρθαν στη ζωή σας. Όχι με το που έρχεται κάτι στη ζωή σας, ποιο είναι το μάθημα, ποιο είναι το μάθημα, ποιο είναι το μάθημα. Πάρτο το μάθημα και θα το καταλάβεις πώς ήτανε. Και δεν είναι μόνο ένα, είναι πολλά μαθήματα. Και είστε πολυεπίπεδοι. Γι' αυτό και τώρα, επειδή είστε πολυεπίπεδοι και είναι περισσότερα τα μαθήματα, γιατί αντέχει περισσότερο η συνείδησή σας και ξυπνάτε περισσότερο, πολλές φορές θα επιλέξετε να μην πεθάνετε, αλλά να συνεχίσετε τη ζωή σας εκεί που θα πεθαίνατε σε μια άλλη πραγματικότητα, γιατί τώρα μπορείτε να παίξετε άλλο ένα κόνσεπτ μέχρι να βιώσετε το θάνατο. Άλλο ένα κόνσεπτ. Ενώ πριν, που ο άνθρωπος δεν είχε να παίξει πολλά θέματα, πέθανε και πιο γρήγορα. Και έτσι θα καταλάβετε ότι όσο πολλά θέματα έχουμε να παίξουμε και αλλάζουμε τις πεπιθήσεις μας, τόσο θα είμαστε στο τώρα, τόσο θα βιώνουμε παραπάνω πληροφορίες. Και τόσο όταν είστε στο τώρα, τόσο δεν γερνάτε. Η γη θα γυρίζει, ο ήλιος θα γυρίζει, εσείς δεν γερνάτε. Γιατί δεν θα χρειάζεται να φτιάχνετε χρόνο, επειδή θα ζείτε στο τώρα. Γι' αυτό όσο μπαίνουμε στο άχρονο, το άχρονο είναι το ίδιο το τώρα. Γι' αυτό αν θέλετε να μείνετε νέοι, τι πρέπει να είστε στο τώρα, εδώ, ελεύθεροι. Έτσι δεν είναι. Θα πρέπει να ζείτε, να νιώθετε πεπτοδιάστατα, για να νιώθετε το άχρονο σε κάθε φορά, σε κάθε στιγμή, όσο πολύ μπορείτε στη ζωή σας, και θα δείτε λίγο, σου ελευθερώνει το άνθρωπο που κάνει αυτό που θέλει, επειδή θα γιώνεται περισσότερο, επειδή θα κάνει αυτό που θέλει με την ψυχή του και ολικά, και δεν θα είναι διασπαστικός, θα αρχίσει να βιώνει παραπάνω τώρα, γιατί θα μεγαλώνει η συνείδησή του, και θα φαίνεται ότι ο χρόνος αλλάζει. Ο χρόνος πάει, λέει, πιο γρήγορα. Αλήθεια. Σοβαρά. Έτσι είναι ο χρόνος.
Ο χρόνος δεν είναι τίποτα άλλο παρά η μετάβαση ανάμεσα σε δύο σκέψεις, αν το καλοσκεφτείτε. Γιατί όταν δεν σκέφτεστε, δεν είστε. Αλλού, έτσι δεν είναι, πάρα στο τώρα. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι όλα είναι μια ροή. Ασχέτως αν εμείς τα χωρίζουμε σε συγκεκριμένα συμπάντα και περιόδους κατά τη δική μας έννοια. Τίποτα δεν είναι εκτός του ενός. Και όταν μπούμε σε αυτή την κατάσταση και συνειδητοποιήσουμε αυτή την κατάσταση και βιώσουμε τον εαυτό μας, δεν πάει να πω ότι πρέπει να πολεμάμε καμιά φυσική πραγματικότητα, να πολεμάμε κανένα δράκο που έρχεται από πάνω μας, να πολεμάμε τους άρχοντες που τρώνε κρέας, τους reptilian που θέλουν να μας κατακτήσουν, τους κακούς, τους Illuminati, τους πίξους, τους σατανιστές. Δεν χρειάζεται να πολεμάτε κανέναν, γιατί ο μόνος που τους δίνει δύναμη είστε εσείς. Δεν μπορούν να έχει κανένας δύναμη πάνω σε εσάς. Όταν καταλάβετε ότι είστε έκτη πυκνότητας όντα, θα καταλάβετε ότι όλα τα υπόλοιπα, επειδή είναι χαμηλής δόνησης, τα λέγαμε παράσιτα, δεν μπορούν να σας αγγίξουν. Αλλά όταν σας κάνουν να νομίζετε ότι είστε μόνο τρίτης πυκνότητας όντα, δεύτερης ή πρώτης πυκνότητας όντα, είναι φυσικό, όπως ένας άνθρωπος, όπως ένας κύκνος, το ασχημό παππού δεν ξέρει ότι είναι κύκνος, να κάτσει να νομίζει λοιπόν ότι ο κάθε ένας του φταίει ή ότι δεν αξίζει. Άρα όπως βλέπετε φίλοι μου, όπως φεύγουν οι βασιλιάδες, όπως φεύγουν οι ηγέτες, όπως φεύγουν αυτοί που ήταν ένας και όλοι αν τους ακολουθάγανε, σιγά σιγά θα δείτε ότι θα υπάρχει αξία σε όλους. Η αξία σε όλους, αυτό είναι το πράγμα που λέμε, έτσι. Πρέπει να υπάρχει, γιατί τίποτα ανάξιο δεν φτιάχνει το σύμπαν. Υπάρχει ο λόγος που υπάρχει κοντός, ο λόγος που υπάρχει ψηλός, ο λόγος που υπάρχει χοντρός, ο λόγος που υπάρχει ο λιγνός. Υπάρχει λόγος για όλα, γιατί τίποτα δεν υπάρχει χωρίς λόγο. Άσχετα εμείς αν δεν θέλουμε να τον βρούμε, για τους δικούς μας λόγους. Άρα στην πραγματικότητα δεν έχει να κάνει με απαξίωση, έχει να κάνει να βάλουμε το κάθε τι στη θέση του. Είτε μέσα μας, είτε κοινωνικά, θα λέγαμε, είτε πολιτιστικά, είτε οτιδήποτε, είτε πολιτικά. Αυτό λείπει λοιπόν. Άρα τι έχουμε δηλαδή με λίγα λόγια. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει πραγματικά η σωστή τάξη. Άρα θα λέγαμε ότι είναι θέμα αξίας και απαξίωσης. Είτε είσαι γκέι, είτε είσαι πήξε, είτε είσαι δείξε. Το θέμα είναι ότι αξίζεις. Το θέμα είναι όμως ότι έχεις κάποιες ιδιότητες και αυτές οι ιδιότητες σε καθορίζουν και θα πρέπει ανάλογα τις ιδιότητες σου να σε χειριστεί καλύτερα το σύμπαν και μετά η κοινωνία και μετά ο ίδιος ο εαυτός. Άρα αν φύγει αυτή η έπαρση του εγωισμού που προέρχεται από μια κατάκριση του προηγούμενου του εαυτού σου επειδή νόμιζε ότι δεν άξιζες και τώρα έχεις πάει από την άλλη πλευρά και νομίζω ότι παραξίζεις, γι' αυτό είμαι πάντοτε να είστε ταπεινοί. Ταπεινή με ποια έννοια. Να ξέρετε λοιπόν τη θέση σας στο σύμπαν, τη θέση σας στην οικογένεια, τη θέση σας στην πολιτεία, τη θέση σας στον ολικό εαυτό σας. Γιατί κάθε φορά που λέτε εγώ, πρέπει να καταλάβετε τι εννοείτε με την έννοια εγώ. Πότε και τι μιλάει κάθε φορά μέσα σας. Και ότι να ξέρετε κάθε φορά τι κομμάτι μιλάει αυτό που λέτε συνειδητό, τι σας είχα πει και άλλες φορές, όταν ξέρετε ποιο κομμάτι από όλο τον εαυτό σας είναι το συνειδητό, θα είστε ταπεινοί, γιατί ξέρετε πόσο χαμηλά είναι αυτό. Οπότε θα αφαιθείτε να παίρνετε από το μεγαλύτερο κομμάτι σας και να το εμπιστευόσετε παραπάνω, παρά αυτό που λέτε συνειδητό. Είναι το πρώτο σοκ της μύησης, της αφύπνισης. Έτσι λοιπόν φίλοι μου θα γίνετε εραστές του παραδόξου, γιατί όσο πάμε προς την ύλη υπάρχει αυτό ή αυτό και είναι η διπολικότητα. Όσο πάμε προς το πνεύμα υπάρχει αυτό και αυτό και είναι η συνεργασία. Και όσο πάμε ακόμα πιο πολύ στο πνεύμα, αυτό είναι αυτό και υπάρχει η ένωση. Λοιπόν, αρκετά με την μπάρλα, την δική μου. Τώρα θα ήθελα λοιπόν να πάρετε μια βαθιά αναπνοή και να ξεκινήσετε να γράφετε τις ερωτήσεις σας για να απαντήσουμε λοιπόν και στα δικά σας θέματα. Λοιπόν, κάτσε να δούμε λίγο γιατί μου έχει βγάλει από εδώ το... Συνήθως εδώ πέρα είχε ένα μενού που σας έβλεπα, που γράφατε. Να το, εντάξει, τώρα έχει πάει πιο πλάγια. Ωραία, όποιος θέλει θα μπορεί να γράψει θέματα και ερωτήσεις για να μιλήσουμε. Πέρασε γρήγορα η ώρα, δεν βλέπω, πέρασαν συνήθως 40 λεπτά.
Εγώ ζω τώρα, παιδιά, δεν γέρασα καθόλου. Και όποιος ήταν συντονισμένος μαζί μου, να ξέρετε ότι 40 λεπτά εμείς γεράσαμε μόνο 5. Λοιπόν, θα κάνουμε και το χιούμορ. Καλησπέρα σε όλους. Να διαβάσουμε την πρώτη ερώτηση για το 2023 και το φλουρί πέφτει στο Θοδωρή. Έλα ρε Θοδωρή, τι κάνεις. Σταμάτη λέει για το θέμα της συνειδητής επιλογής του συλλογικού κατά πόσο επηρεάζει εμάς ατομικά όταν η συνειδητή επιλογή μας είναι διαφορετική και φαινομενικά δείχνει ότι πάει εμάς πίσω. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι ανεξαρτήτως τα πλαίσια του συλλογικού, κάθε ένας από εμάς, ειδικά αυτές τις εποχές που δεν είμαστε πρόβατα και δεν είμαστε ταυτισμένοι 100% με το συλλογικό, ο άνθρωπος εξατομικεύεται σιγά σιγά, όπως βλέπετε. Η ατομικότητα αρχίζει και είναι το κέντρο της συνείδησής του. Βλέπετε, μετράει περισσότερο η ζωή του καθένα, η ψυχή του καθένα. Ξεκινάνε διαζύγια, χωρισμοί, ιστορίες, τον τάλο, γιατί πρωτεύων είναι αυτός ο ίδιος και όχι η πατρίδα, αυτός ο ίδιος και όχι η οικογένεια, αυτός ο ίδιος και όχι το συλλογικό, και το βλέπετε. Μπορεί να το βλέπετε από την αρνητική πλευρά, αλλά η θετική πλευρά είναι ότι αυτή η διάσπαση δίνει σε εμάς την έννοια της ατομικότητας για να μπορούμε να πάρουμε την ευθύνη. Και αυτό που σας είπα προηγουμένως, όταν ένας άνθρωπος δεν παίρνει την ευθύνη ή δεν έχει μάθει σε αυτή τη ζωή να παίρνει την ευθύνη, όταν πεθαίνει αυτόματα κάνει ένα σύντομο πέρασμα από τα αστρικά και ξαναγεννάται με τις ανάλογες συνέπειες. Οπότε αυτό μας δείχνει μια μηχανικότητα και στις εισαρκώσεις. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Άρα τι θέλω να πω λοιπόν στο Θοδωρή το φίλο. Ότι όσο εμείς τώρα αυτές τις εποχές νιώθουμε την ατομικότητα, νιώθουμε την ευθύνη, ανεξαρτήτως το συλλογικό, εμείς μπορούμε να είμαστε αυτό που θέλουμε εμείς. Οι περισσότεροι άνθρωποι τι κάνουν, εκμεταλλεύονται τις καταστάσεις για να δικαιολογήσουν την απραξία τους. Θα το πω άλλη μια φορά, εκμεταλλεύονται τις καταστάσεις της ζωής για να δικαιολογήσουν την απραξία τους. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή κατακρίνουν την επιλογή τους, λένε «Να, γι' αυτό το έκανα» και δείχνουν τον άλλον. «Να, γι' αυτό το έκανα» και δείχνουν τον Μητσοτάκη. «Να, γι' αυτό το έκανα» και δείχνουν τους Λουμινάτη και δείχνουν το ένα και δείχνουν εκείνο. Ποτέ δεν το κάνετε για τους άλλους. Πάντα το κάνετε για εσάς. Τι είπαμε, ήρθε η ώρα να πάρουμε τη δύναμη πίσω, αλλά η δύναμη έχει και ευθύνη. Το καταλάβα αυτό. Η δύναμη έχει και ευθύνη. Η ελευθερία σημαίνει ευθύνη. Πάρτε την ευθύνη σας και θα δείτε πόσο ελεύθεροι θα είστε σε ό,τι επιλέγετε. Οπότε απαντήσαμε σε αυτό και προχωράμε παρακάτω. Λέει Μαρία Αντωνίου. Μπήκα μόλις, λέει, το αγαθό. Μίλησε μας με μια πρόταση σε σχέση με το αγαθό και το κακό και το καλό. Όπως είπαμε, το κακό, τι είναι, θα λέγαμε, από μια πιο ψηλή έννοια τώρα θα σας το πω, ενεργειακή τελείως, είναι η διασπαστική ενέργεια που διασπάει, διαχωρίζει, σταματάει, αφαιρεί, διαλύει. Το καλό είναι η ενωτική ενέργεια που κρατάει, ενισχύει, ενώνει, καταλάβατε, φροντίζει. Όλα με το καλό δημιουργούνται εισαγωγικά και όλα με το κακό διασπούνται. Οπότε οι εντροπικές ενέργειες μπορούμε να πούμε ότι είναι το κακό. Άρα όταν μέσα μας δουλεύουν δυνάμεις εντροπικές, διασπαστικές, που μας διαχωρίζουν από το ένα, από το όλον, τι σημαίνει, εμείς το λέμε κακό. Γιατί αυτό μας κάνει να πολεμάμε μεταξύ μας, γιατί είμαστε διασπασμένοι. Είτε λέγεται άνθρωπος, είτε λέγεται ύλη, και στον κόσμο της διάσπασης που ζούμε θριαμβεύει το κακό, οι εντροπικές ενέργειες. Γι' αυτό και θέλει μεγάλο αγώνα να χτίσεις κάτι και απλά να τα αφήσεις και θα διαλυθεί. Άμα βάλετε δύο μήλα, ένα σάπιο και ένα φρέσκο δίπλα, το φρέσκο θα σαπίσει. Δεν θα γίνει το σάπιο φρέσκο. Καταλάβετε λοιπόν, αναλόγως στην διάσταση που ζούμε, ποιο θα λέγαμε σε εισαγωγικά υπερισχύει περισσότερο. Έτσι. Αλλά δεν θέλω να μπείτε σε αυτή την κατάσταση να πολεμάτε εσείς οι ίδιοι και να ταυτιστείτε με ένα από τα δύο. Είναι δύο ενέργειες, υπάρχουν και οι δύο για κάποιο λόγο, χρειάζονται και οι δύο. Κοιτάξτε να τις χρησιμοποιήσετε σωστά. Μην μπαίνετε στην ταύτιση να τα προσωποποιείτε όλα για να τα καταλάβετε καλύτερα μεν, αλλά να ταυτίζεστε και να τα περνάτε για αλήθεια, και ότι κάποιος, θα λέγαμε, κάποια όντα που αντιπροσωπεύουν για σας το κακό, χρειάζεται να τους δίνετε τόσο πολύ δύναμη.
Το ίδιο το κακό από μόνο του, θα λέγαμε, είναι το διασπαστικό, γι' αυτό και θέλει μεγαλύτερη δύναμη, μεγαλύτερη προσπάθεια. Γι' αυτό όταν είμαστε κακοί, πρέπει να είμαστε πονηροί και να σκεφτόμαστε πολύ. Γι' αυτό όταν είμαστε αγαθοί, δεν χρειάζεται να σκεφτόμαστε. Οκ. Okay? Το καταλαβαίνουμε αυτό. Ο φόβος είναι που προξενεί, από την ίδια διάσπαση που έχουμε, έτσι, ο φόβος είναι που προξενεί αυτή εδώ πέρα την έννοια, έτσι, ότι και καλά θα έρθει το κακό και θα μας πολεμήσει. Θα έρθει το κακό και θα μας κάνει κακό, δηλαδή τι, θα μας διασπάσει. Μόνο πρέπει να ξέρετε ότι αυτό που φοβάστε στην πραγματικότητα το έλκετε, γιατί λέτε από όλες τις πεποιθήσεις που έχω, αυτό νομίζω ότι θα συμβεί περισσότερο. Και έτσι του δίνετε δύναμη. Οκ. Okay. Λοιπόν, παραπάμε πιο κάτω. Πού είμαστε τώρα, γιατί... Λοιπόν, βάζω στην αρχή το Θοδωρή, δεν είπε πριν καμιά άλλη ερώτηση, όχι. Ο Θοδωρής, πάω πιο κάτω, Μαρία, εδώ Αθηνά, εδώ λέει Σοφή, είπες κάτι για το πρώτο σοκ της αφύπνισης τώρα προς το τέλος ομιλίας σου, δεν το άκουσα και κατανόησε. Επανέλαβε το αν θες, συγγνώμη Σοφία, εσύ θα το κάνεις μετά το βίντεο πίσω να το ξανακούσεις. Έτσι δεν γίνεται για τον καθένα που δεν ακούει, επαναλάβουμε. Έχεις τεχνολογία, μόλις το πω, θα βάλεις πίσω το βίντεο, έτσι. Οκ, okay, λοιπόν, προχωράμε παρακάτω. Λέει Φιγένεια Ολυμπιάδα. Καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα να μας πεις αν χρειάζεται να θυμόμαστε συνέχεια πώς είμαστε ηθοποιοί όταν παίζουμε το ρόλο μας. Η έννοια του ηθοποιού σημαίνει ότι δεν πρέπει να ταυτιζόμαστε με τους δαιμονές μας, γιατί είμαστε από πάνω. Εμείς δημιουργούμε τους δαιμονές μας. Εμείς δημιουργούμε τους ρόλους. Εμείς εμψυχώνουμε τους ρόλους σαν ηθοποιοί. Κάθε φορά όμως για να παίξουμε καλά το ρόλο πρέπει να ταυτιστούμε με το ρόλο. Αλλιώς πώς θα γίνει. Πρέπει να τον ζήσουμε λοιπόν το ρόλο. Έτσι λοιπόν έρχεται η ώρα εμείς που έχουμε ταυτιστεί με το ρόλο αλλά δεν μπορούμε να βγούμε από το ρόλο να θυμηθούμε ότι είμαστε ηθοποιοί και ότι αυτό γίνεται απλά για να πάρουμε την εμπειρία. Και τα δύο χρειάζονται. Όταν όμως εμείς έχουμε ταυτιστεί για παραπάνω από ό,τι πρέπει, τότε εκείνη την ώρα τι γίνεται. Έρχονται οι ετροπικές δυνάμεις που λέμε κακό και μας φέρνουν αυτόν τον πόνο για να ξυπνήσουμε. Γιατί όπου δεν πίπτει λόγος, λέει, πίπτει ράβδος. Δηλαδή, όπου εμείς δεν έχουμε την κανάλογη ευαισθησία να θυμηθούμε μόνοι μας, θα έλξουμε από το δικό μας Θεό μέσα, θα δημιουργήσουμε καταστάσεις να έρθουν να μας πονέσουν για να δώσουμε εστίαση, για να σκεφτούμε, να μας τραβήξει. Όχι για να φύγουμε. Γι' αυτό λέω μην είστε φυγόπονοι. Σας μιλάει ο πόνος, υπάρχει λόγος που ο πόνος, σας γιώνει ο πόνος. Σας βάζει να σκεφτείτε ο πόνος. Μην τρέχετε μακριά από τον πόνο, γιατί είναι σημάδι από τον δικό σας εαυτό, από το δικό σας υποσυνείδητο προς εσάς, ότι κάτι δεν πάει καλά. Όλοι θέλετε τη ζωή χωρίς πόνο. Δεν γίνεται αυτό εδώ που ζούμε, μέσα στα λάθη που κάνετε. Αν δεν υπήρχε ο πόνος, δεν θα είχατε κίνητρο να εστιαστείτε και θα μένατε στη λύθη. Προσέχτε αυτά που ζητάτε. Ο άνθρωπος φαίνεται από τη σκέψη του και τις επιθυμίες του. Προσέχτε τι επιθυμείτε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λέει Δήμητρα Χατζηελευθερίου. Καλησπέρα και από μένα. Πριν λίγο κατάφερα να συνδεθώ, οπότε ίσως να μην είναι σχετική ερώτηση. Εξήγησέ μας τι συμβαίνει στα υπόλοιπα σώματά μας κατά τη δωρεά οργάνων εκτός του φυσικού. Τα σώματα πολλές φορές που έχουμε, τα όργανα που έχουμε εμποτίζονται μια συγκεκριμένη συνείδηση. Κάθε όργανο έχει και μια αυτονομία του σε εισαγωγικά, μια δικιά του συνείδηση. Βέβαια η συνείδηση αυτή δεν είναι όπως τα λέγαμε η ολική συνείδησή μας, αλλά δεν πάβει να έχει μια συνείδηση, ακόμα και το άτομο έχει μια δική του συνείδηση, γι' αυτό όλα ξέρουν σε εισαγωγικά τι να κάνουν και κατευθύνονται. Άρα ένας άνθρωπος μπορεί πραγματικά να πάρει μια καρδιά. Και αυτή η καρδιά, σε εισαγωγικά, μια νέου ανθρώπου που δολοφονήθηκε, όταν έρθει σε επαφή σε μια εμβέλεια με τον δολοφόνο, να καταλάβει, ακόμα και όταν είναι σε άλλο σώμα, ότι αυτός που βρίσκεται απέναντι εκείνη την ώρα, ήταν αυτός που σκότωσε το προηγούμενο σώμα που ήταν μέσα. Και να υπάρξουν πολλά τέτοια γεγονότα, όπως έχετε δει κάτι Ιαπωνέζικα, μου φαίνεται, ή Κινέζικα, έργα που λέγεται το μάτι και κάτι τέτοια. Ναι, υπάρχει κατάσταση αυτή. Να κρατάς με τη δωρεά οργάνων συγκεκριμένες εμπειρίες που έχουν αποτυπωθεί πάνω σε κάθε όργανο που θέλεις να κάνεις μεταμόσχευση. Οκ. Okay. Αυτό γίνεται στην πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλες διασυνδέσεις. Έτσι δεν χρειάζεται περιμαντικά ή θετικά. Σας λέω τι γίνεται. Γιατί αυτό μπορεί να είναι και θετικό και αρνητικό. Έτσι.
Γιατί συγχρονιστικά αυτός που θα διαλέξει το μόσχευμα και να πάρει συγκεκριμένα πράγματα, θα πρέπει λοιπόν να είναι έτοιμος να αναλάβει και τις ευθύνες αφού έχει διαλέξει να περάσει μέσα από αυτή την οδό της πληροφορίας. Προχωράμε παρακάτω. Λέει Μαρία, ευχαριστώ. Λέει ομορφιά, θα πρέπει να βγω και το υπόλοιπο το δω στο σπίτι της. Εντάξει, οκ, okay, μπράβο. Και εγώ σε ευχαριστώ, στο καλό. Οπότε ισορροπία και όχι αγώνα. Όχι, αγώνας δεν είναι κάτι κακό, καταλαβες. Ισορροπία και όχι πόλεμο. Λοιπόν, ποια είναι η ελεύθερη ενέργεια, λέει πάλι η Ιφηγένεια, ποια είναι η ελεύθερη ενέργεια που ανέφερες και πώς βλέπεις εσύ τον κόσμο που διαφέρει από τους υπόλοιπους ανθρώπους. Κοιτάξτε να δείτε, είναι ο κόσμος τον οποίο βλέπω εγώ, θα μπορούσαμε να το πούμε αναλογικά, σαν κάποιος να βλέπει βουβό κινηματογράφο, άλλος να βλέπει έχρωμη τηλεόραση και άλλος να βλέπει 4K. Έχουμε πει και άλλες φορές ότι οι άνθρωποι είναι τώρα σε ένα φάσμα συχνοτήτων. Κάθε φορά που ανεβαίνει η εγρήγορση, μπορείς και συλλαμβάνεις περισσότερα πράγματα. Και όταν η εγρήγορση περνάει και στα εσωτερικά επίπεδα, στα εσωτερικά σώματά μας, τότε λοιπόν αρχίζεις και βιώνεις αόρατα πράγματα κατά τις πέντε αισθήσεις. Γι' αυτό και λέγεται διέστηση ή εκτιέστηση. Δηλαδή αρχίζεις και δουλεύεις με το αστρικό σώμα σου. Το αστρικό σώμα σου ήδη, επειδή είναι κβαντικό πιο περισσότερο, όπως σας είπα τώρα που θα μιλάμε με αυτές τις έννοιες, αρχίζει και έχει διαφορετική έννοια του χωροχρόνου. Γι' αυτό και βλέπετε στα όνειρά σας όλα αυτά τα πράγματα να μεταπολούμε που υπάρχουν. Έτσι και είναι ένας διαφορετικός κόσμος. Παρ' όλα αυτά το αστρικό αρχίζει και παίρνει πιο εσωτερικές και πιο μεγαλύτερες σχέσεις από τις φυσικές αισθήσεις. Γι' αυτό λέμε και στις διαλέξεις που έχουμε πει, όποιος θέλει λοιπόν είναι αναρτησμένες στο προφίλ μου και μπορεί να διαλέξει και να παραγγείλει. Γι' αυτό είπαμε και στις διαλέξεις ότι εμείς τι γίνεται, η χρηστική, θα λέγαμε οδός, η χρηστική μοίηση που σας είπα, τι κάνει με λίγα λόγια, βάζουμε τον εαυτό μας να ενωθεί περισσότερο μέσω των διαφόρων εμπειριών που έχουμε με το αστρικό μας σώμα, με την αστρική μας συνείδηση. Και η αστρική μας συνείδηση είναι απέθαντη σχετικά με το φυσικό σώμα. Γι' αυτό λοιπόν, όπως ακολουθήσει λοιπόν τη χρηστική μοίηση και άλλες μοίησεις από άλλες θρησκείες, αλλά τις διδασκαλίες και όχι αυτά που λένε έτσι οι παπάδες και τα έχουν παρερμηνεύσει, θα καταλάβω ότι μέσα μας, μόλις ξεκινήσει, τα λέγαμε, η έννοια να ζούμε αστρικά, είναι φυσικό λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να συλλάβουμε αυτό που λέμε αιώνια ζωή, θα συλλάβουμε αυτό που λέμε να μιλάς με νεκρούς, θα συλλάβουμε όλα αυτά που λέμε που κρατάει ενέργειες, θα συλλάβουμε αυτά που λέμε τις ιδιότητες των τσάκρα και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, παρόλα αυτά τα πράγματα, ό,τι και να σας πω, δεν μπορείτε να βιώσετε αν δεν φτάσετε εσείς στην ανάλογη κατάσταση. Έτσι δεν είναι? Για φαντάζεσαι ένα τυφλό να του μιλάς για ζωγραφιές. Θα φαντάζεται. Θέλω να πω με λίγα λόγια, χωρίς να θέλω να απαξιώσω κανέναν, ναι, ότι είναι στο δικό σας χέρι, όποιος θέλει και όποιος έχει επιλέξει, να μπορεί να δει και να διαπιστώσει ο ίδιος και εμπειρικά όλα αυτά τα πράγματα που σας λέω. Δεν είναι ότι τα διαβάζουμε από ένα βιβλίο. Είναι πραγματικά γιατί μέσα μας γίνονται μετουσιώσεις και έρχεται η συνείδηση κάθε φορά. Εγώ σας είπα από βιβλία, μπορεί να είμαι και λιγότερο και ίσως περισσότερο αμόρφωτος από εσάς, γιατί έχω διαβάσει πάρα πολύ λίγα. Παρ' όλα αυτά, οι συνειδητοποιήσεις που έκανα μου λέγανε: α, αυτό το έχει γράψει και ο άλλος, α, αυτό το έχει γράψει και ο άλλος, α, αυτό το έχει πει και εκείνος, α, αυτό το έχει γράψει και ο άλλος, α, αυτό είχε πει και ο Βούδας, α, αυτό το έχει πει ο Χριστός, α, αυτό που είχε πει εκείνος, και μετά έφτασε σημεία πολλές φορές να πρωτοτυπώ για να μην το έχει πει κανένας. Έτσι θα φτάσετε κι εσείς. Μέσα σας πρέπει να γίνονται αντανακλάσεις και ανακλάσεις του φωτός. Έτσι λοιπόν θα ξεκινήσετε να φωτίζετε και να είστε ένα φωτισμένος άνθρωπος παρά ένας μορφωμένος άνθρωπος. Θα είστε ένας αυτόνομος, έτσι, αυτόφωτος παρά ετερόφωτος. Σας είπα και οι παπαγάλοι μιλάνε, αλλά δεν ξέρουν τι λένε. Έτσι δεν είναι? Θέλετε να είστε ένας παπαγάλος να μιλάει για να έχετε οπαδούς και να σας χειροκροτάνε, ή να είστε άνθρωπος? Ο καθένας αναλόγως το εγώ του θα διαλέξει και την πορεία του. Έτσι δεν είναι? Σας είπα, η ίδια η κατάσταση είναι ο παράδεισος και η κόλαση. Σε μερικούς αρέσει αυτό, γιατί ίσως δεν ξέρουν σε τι κόλαση πέφτουν, έτσι και περιμένουν το κάρμα να τους το δείξει. Προχωράμε παρακάτω. Λοιπόν, η ψυχή, έχουμε εδώ πέρα, η ψυχή αποφασίζει πότε λέει θα φύγει. Είναι φυσικό λοιπόν να ξέρουμε ότι όλοι μας, αν το δούμε 3D, έχουμε ένα κεφάλαιο ζωτικό. Αυτό το κεφάλαιο το ζωτικό, αναλόγως το πόσο το καταναλώνουμε εμείς, θα φέρει και διάφορες ασθένειες.
αναλόγως πόσο το τρώμε. Σαν να πηγαίνουμε διακοπές και να έχουμε έτσι τα χρήματα. Αυτά τα χρήματα λοιπόν, αναλόγως πόσο θα τα φας γρήγορα ή αργά, θα έρθει η ώρα και θα ξεμείνεις. Και έτσι μετά μπορείς να ζεις με ένα ευρώ την ημέρα, ενώ παλιά χάλαγες 1.000 ευρώ την ημέρα. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και σε εμάς. Όταν γερνάμε και έχουμε τη γνώση, προσέχουμε παραπάνω, δεν κάνουμε ατασταλίες, δεν μας αφήνει και το σώμα και ξέρετε, κρατάμε ενέργειες, ενώ πριν σαν νέοι τις παταλάγαμε από εδώ και από εκεί. Αυτή είναι η ζωτική πλευρά του θέματος. Όταν μπαίνουμε στα κυβαντικά λοιπόν, υπάρχει άλλο είδος. Ναι, εκεί πέρα διαλέγεις εσύ τι θες. Αναλόγως λοιπόν τι θες να παίξεις και τι ενέργεια έχεις κάτω. Αυτά τα δύο συνδυάζονται μαζί. Στην πραγματικότητα λοιπόν η κυβαντική είναι ακόμα πολύ πιο περίεργο. Δεν σας τα λέω αυτά για να μπείτε να την καταλάβετε κατευθείαν, αλλά για να συνειδητοποιήσετε το πώς λειτουργεί ο μηχανισμός, έτσι, όχι για να πατήσετε κατευθείαν το εγώ σας και να αρχίσετε να έχετε επιθυμίες και να πάτε σε μια κυβαντική πραγματικότητα που λένε μερικοί θα σας μάθουν να κάνουν κυβαντικά άλματα και ιστορίες, γιατί και αυτοί άμα ξέρουνε θα πηγαίνανε σε μια παράλληλη πραγματικότητα να μην πεθαίνανε ποτέ. Πα, να ήταν αιώνιοι, δεν πάνε σε αυτή. Θέλω να σας πω ότι μη σας παραμυθιάζουν, να είστε λίγο σε εγρήγορση σε αυτά τα πράγματα που λένε. Κοιτάξτε εσείς, αναλόγω αυτό που μπορείτε, πάντοτε σας δίνουν τα εργαλεία, πάντοτε υπάρχει βοήθεια, προσέχετε τους παραμυθατζίδες, έτσι, και βασικά αντανακλάνε το παραμυθατζί αυτό σας. Προσέχτε ορισμένα πράγματα, γιατί εσείς οι ίδιοι τα κάνετε και τα βγάζετε έξω για να τα δείτε. Δεν σας θέλει κανένας άλλος μετά. Προχωράμε παρακάτω και λέμε. Λοιπόν, σωστά λέει ότι φοβάσαι, λέει ο Νάσος, δυναμίσει ο φόβος και δήμος, οι δύο γη του Άρη, λέει του Θεού του πολέμου, οι δύο γη του Άρη είναι σαν τη σελήνη και αυτή, λέμε όταν τρομάξουμε από κάτι, μου κόπηκαν τα πόδια, λέει από το φόβο, και καλησπέρα στα μάτια, καλησπέρα, πώς συντονιζόμαστε με την πραγματικότητα που θέλουμε. Είναι μέσω της φαντασίας, λέει η Κωνσταντίνα. Μέσω της φαντασίας, Κωνσταντίνε, όποιος έχει μεγάλη ισχυρή φαντασία και μπορεί λοιπόν να φέρει και την ανάλογη δόνηση και να συγκρατεί τη δόνηση, όλα γίνονται μέσω των συχνοτήτων. Αν καταφέρεις και εσύ εδώ πέρα κάτι το φέρεις σε μια ανάλογη συχνότητα, θα υλοποιηθεί. Δεν είναι στο χέρι του, δεν είναι το σύμπαν αρνητικό ή θετικό. Όσο εσύ επιφέρεις μια συγκεκριμένη συχνότητα, λίγο και την κάνεις να είναι πάνω από ένα συγκεκριμένο ρυθμό, θα το υλοποιήσεις. Οπότε, με τη φαντασία συντονιζόμαστε. Okay, μπες στη φαντασία σου, το μεγαλύτερο εργαλείο και είναι και η ένωση με τον ανώτερο, θα λέγαμε, νου σου. Ο ανώτερος νους με το κατώτερο, το φυσικό, ενώνονται μέσω της φαντασίας. Έτσι, γι' αυτό οι άνθρωποι έχουμε αυτό το μετοπιαίο εδώ πέρα, έτσι, για να μπορούμε να φανταζόμαστε. Και συμβαίνουν πάρα πολλά σε αυτό εδώ πέρα το πρόσθετο μέρος του εγκεφάλου. Κοιτάξτε να φαντάζεστε. Δουλέψτε συνειδητά με το τρίτο μάτι σας. Και όχι ασυνείδητα. Δυστυχώς οι άνθρωποι 99% ποσοστό στην ημέρα δουλεύουν με τη μηχανική τους φαντασία, που είναι ότι φαντάζομαι μηχανικά, ό,τι να είναι, όχι συνείδητα. Θα πρέπει να μάθετε να κάνετε συνειδητή φαντασία και θα σας βοηθήσει πολύ. Λοιπόν, απαντήσαμε και στην Κωνσταντίνα, λέει τώρα το είπα. Ναι, εντάξει Μαρία. Ποιοι είναι οι διαλογισμοί για τις νευρωτικές συνάψεις στα δύο ημισφαίρια που είπε στα μάτι? Θα σας πω έναν εύκολο, γρήγορο τώρα, να τους πούμε όλους, είναι να μπορείς να φέρεις συνέχεια στη φαντασία σου το σημάδι του απείρου, το 8. Καταλαβες, αυτό είναι το βασικό και θα σε βοηθήσει πολύ να το βλέπεις έτσι αυτή την κίνηση συνέχεια και όποιοι έχουν παιδιά με οτισμό που είναι αυτιστικά, να τα βοηθήσει πολύ, να τους δείχνουν ή με την κίνηση να τους κάνουν έτσι, να τους πείτε να καταλαβαίνουν, να δουλεύουν με αυτό το σημάδι. Okay. Λοιπόν, είπαμε και την απάντηση στη Μαρία. Πάμε τώρα, Κωνσταντίνα Αδαμίδου. Το τελευταίο καιρό παρατηρώ ότι όλο και περισσότερος κόσμος αναζητά τη συντροφιά κατοικιδίου, αλλά συγκεκριμένα της γάτας. Θα ήθελα να μας δώσει τη δική σου ερμηνεία σε αυτό το φαινόμενο. Υπέροχος ο πρόλογος. Η γάτα αυτόν τον καιρό εκπροσωπεί την ενέργεια της ατομικότητας, όπως ξέρετε. Μία γάτα είναι πάντοτε, θα λέγαμε, στο δικό της τον κόσμο. Έτσι δεν σαν το σκύλο να κάθεται να μάθει τη λατρεία.
Κάποιος ξέρει να μαθαίνει τη λατρεία όταν μεγαλώνει με σκύλο. Ο δάσκαλος που λέγεται γάτα θα σας μαθούν την ανεξαρτησία, την ελευθερία. Την, θα λέγαμε πολλές φορές λοιπόν η γάτα, έτσι, ήταν εκείνο το όν θα πούμε που το είχανε σαν σύμβολο για τις πολλές ιδιότητες που έχει. Μία από τις ιδιότητες λοιπόν είναι αυτό, να σε μάθει την εξαρτησία. Η γάτα, καθώς είναι εν μέρη ρεπτήλια, επειδή τα μάτια της είναι ρεπτήλια, έτσι έχει μισό ρεπτήλια και θα λέγαμε μαζί την έννοια του θηλαστικού. Ενώ το λιοντάρι δεν έχει τα μάτια σκιστά σαν της γάτας, το λιοντάρι είναι από το κοσμικό θα λέγαμε αστερισμό λύρα, ενώ η γάτα θα λέγαμε κρατάει ενέργειες ορίων. Ορίων ενέργειες, γι' αυτό την είχαν και στην Αίγυπτο πολλές φορές. Επίσης η γάτα μπορεί και έχει αυτή την ευαισθησία θα λέγαμε να μπορεί να κοιτάει διάφορα ηλεκτρομαγνητικά ρεύματα και τις αλλαγές που γίνονται στην ατμόσφαιρα. Και πολλές φορές αυτές μπορεί να προέρχονται από διάφορα όντα ή άλλα διαστατικά όντα. Γι' αυτό πολλές φορές λοιπόν τη γάτα όταν τη βλέπουμε και κοιτάει έτσι δεξιά και αριστερά νομίζουμε ότι είναι κανένα φάντασμα και κοιτάει περίεργα και τέτοια. Έχει μια ευαισθησία η γάτα. Έτσι, και φυσικά είπαμε ότι η γάτα είναι, όπως πολλά ζώα θα λέγαμε εισαγωγικά, είναι πείραμα συγκεκριμένων έτσι, υβριδιασμών. Επίσης πάνω τώρα που με τη γάτα θέλω να σας πω ότι τα αδελφίνια φίλοι μου είναι σαν τους ανθρώπους, απλά σε άλλη διάσταση. Είναι από το Σύριο και κάνουν μετασαρκώσεις και αυτά. Όσο παράξενο και μας φαίνεται, απλά ακολουθάνε άλλο δρόμο. Δεν έχουν το δρόμο του διανοητικού όπως εμάς και της αποκοπής. Ακολουθάνε άλλο δρόμο μέσα στη θάλασσα, είναι πανέξυπνα, όπως ξέρετε, λειτουργούν τα δύο ημισφαίρια και όταν σκοτώνεις δελφίνι είναι σαν να σκοτώνεις άνθρωπο. Να ξέρετε ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συνάφεια ομοψυχίας δηλαδή βάσης αντανάκλασης. Μπορεί να είναι ξένα ως προς εμάς, έτσι, να επιδίζουν σε άλλη διάσταση και διαφορετικό, αλλά υπάρχει μια συγκεκριμένη ομοψυχία βάσης τον νόμο της ενσάρκωσης. Μόνο οι άνθρωποι και τα δελφίνια κάνουν επανασαρκώσεις. Okay, αυτό το λέω πληροφοριακά. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω. Μιλάμε, λέει ο Βασίλης, μπίρμπας. Δηλαδή να εργαστούμε με την έλξη του ωφέλιμου και την άποση του αχρήστου για εμάς. Αλλά στην ουσία αν έρθει και μας βρει το κακό, αντί να νιώσουμε άσχημα, να το δεχτούμε και να πάρουμε μάθημα που είναι πολυεπίπεδο και όλα αυτά στο άχρονο. Όχι, όλα αυτά δεν είναι στο άχρονο. Στο άχρονο έχεις τη γνώση, ήδη. Αυτά που λες τώρα είναι στο χρόνο. Γιατί αυτά χρειάζονται διαδικασία για μετουσίωση και μετατροπή, όπως έχουμε πει στις διαλέξεις και στα μαθήματα. Έτσι. Αλλά στο άχρονο έχεις ήδη τη γνώση. Επισήμως, επειδή δεν ζεις το άχρονο, καταλαβαίνεις και τη γνώση την έχει η ψυχή διαδικάζει τη γνώση της στην ύλη. Φαντάσου ότι η ψυχή είναι η βιβλιοθήκη και εδώ κάτω είμαστε το εργαστήρι που κάνουμε τα πειράματα. Κάπως έτσι. Okay. Γι' αυτό λέμε βγάλτε, γιώστε την ψυχή σας. Γιατί για να πάρετε τις ιδιότητες του αστρικού φορέα σας να τις μεταφέρετε στο φυσικό φορέα. Αστρικός και φυσικό να έχει πλήρη ένωση. Και έτσι θα βγάλετε και τις πνευματικές ιδιότητες και τις φυσικές ιδιότητες. Έτσι, αλλά πρέπει να ξαναθυμηθείτε τον αστρικό φορέα γιατί έχετε εστιαστεί στο εξωτερικό πολύ, το φυσικό φορέα. Okay. Όλα αυτά που είπε σωστά. Είναι φυσικό λοιπόν, όταν εμείς έχουμε μάθει να είμαστε ρευστοί, κάθε φορά, κάθε γεγονός, τι έχουμε πει, ότι δεν έχει δική του ερμηνεία. Εμείς δίνουμε την ερμηνεία. Καταλάβατε, όλες οι ερμηνείες είναι δικές μας. Άλλες είναι κλεμμένες από άλλους, άλλες είναι βαλτές από άλλους, αλλά είναι δικές μας. Οπότε καθώς όλα τα συμβάντα στη ζωή δεν έχουν ερμηνεία, εμείς τι κάνουμε, δίνουμε την δική μας ερμηνεία. Ερμής και νους. Έτσι, η ερμηνεία τι κάνει, ενώνει το ψυχισμό μας με το 3D, το Matrix. Αν χρειάζεται, μπορείς να μας αναφέρεις κάτι για μετουσίωση, λέει, ευχαριστώ. Πρέπει να είστε ακριβείς στις λέξεις σας, παιδιά, έτσι, γιατί η μετουσίωση, έτσι, είναι να βγάζεις κάτι αλχημικά, δηλαδή κατ' ουσίαν, να το αλλάζεις, δηλαδή. Έτσι, μετουσίωση, κάτι πολύ βαθιά. Η αλχημία τι σημαίνει.
σημαίνει ότι το πάω κάτι στην ουσία του και εκεί πέρα λοιπόν στην ουσία, αφού κατ' ουσίαν είναι όλα ίδια, μπορώ από αυτό το κάτι, όπως γεννάει ο δημιουργός τα πάντα, από αυτό το κάτι να το μεταλλάξω σε κάτι άλλο. Και έτσι να κάνω το μόλυβδο, εμάς, το κατώτερο εγώ μας, σε χρυσό, στο ανώτερο εγώ μας. Γι' αυτό λοιπόν οι αλχημιστές δουλεύανε και με τη μετουσίωση. Κάτι το πας στην ουσία και το ξαναβγάζεις διαφορετικά. Έτσι λοιπόν και εσείς τα μάθετε μέσα σας, αν να γνωρίζετε από οτιδήποτε μορφή όλα τα επίπεδα πρέπει να πάτε στο λευκό φως, στο πνεύμα του κάθε, της κάθε μορφής. Μόλις πάτε στο πνεύμα κάθε μορφής, αυτόματα μπορείτε να μεταλλάξετε σε οτιδήποτε θέλετε εσείς. Γιατί ούτε η μορφή είναι σταθερά. Από το πνεύμα της και αυτής κυριαρχείται και γίνεται κάθε φορά κάτι μορφή. Το ίδιο και με τον εαυτό σας. Αν πάτε εσείς μέσα σας, γι' αυτό λέμε οτιδήποτε το πάτε στον πυρήνα, ανακυκλώνεται όπως στη γη. Τα πάντα που είναι στην επιφάνεια, σαν μορφές, την κάνουν διαλύονται, πάνε στον πυρήνα να ανακυκλώνονται και ξαναβγαίνουν. Τα ίδια και οι ψυχές σας. Οι ψυχές σας, όπως είναι τα ηλεκτρόνια γύρω-γύρω από τον πυρήνα, είτε καταφέρνουν και βγαίνουν στις στιβάδες, είτε ξαναμπαίνουν μέσα στον πυρήνα. Έτσι κάνουν και οι ψυχές. Το καταλαβαίνετε, όποιες ψυχές δεν καταφέρουν να βγουν στην εξελιτική κλίμακα, ξαναμπαίνουν στον πυρήνα και ξαναβγαίνουν και ξαναμπαίνουν στον πυρήνα και αυτό συμβαίνει με τις εσαρκώσεις, τους δίσκους, τα λέγαμε, της γης, τις χρονογραμμές της γης. Σου άρεσε αυτό το παράδειγμα με μετουσίωση. Αυτός είναι ο βασικός τύπος. Από εκεί πέρα πάρ' τον και βάλ' τον όπου θέλεις εσύ. Έτσι, Άννα. Λοιπόν, παιδιά, έχει πάει μία ώρα, πρέπει να κλείσουμε, πες μας λέει για τα όνειρα, έχω κάνει διάλεξη, πάρτουν, θα τη βρεις στο προφίλ μου, ολόκληρη διάλεξη, τώρα μιλήσω 10 λεπτά, η διάλεξη μιλάει 2 ώρες και έχει ερωτήσεις, απαντήσεις και πολλές φορές και ασκήσεις. Λοιπόν, θα ήθελα να σας απαντήσω σε όλους, το καταλαβαίνετε, αλλά έχουμε πει να καθόμαστε μία ωρίτσα μόνο, στην επόμενη φορά, στο επόμενο live, ευχαριστώ για τη συνδημιουργία. Για όσο ενδιαφέρονται, κάνουμε τα μαθήματα γύρω στα 10-15, ελάτε να τα κάνετε. Είναι βασικά μαθήματα που πρέπει να έχει κάθε ένας που ξεκινάει την αυτογνωσία. Θα έρθετε να κάνετε τα μαθήματα, να έχετε τουλάχιστον αυτά τα 10-15 που θα σας δώσω όλο το σκελετό της καινούργιας τάξης, τα λέγαμε, που μπαίνετε μέσα, της καινούργιας βαθμίδας της ανθρωπότητας. Από εκεί και πέρα έχουμε και τις διαλέξεις που αφορούν τέτοια θέματα. Όνειρα, κβαντική, γενικά θέματα, όποιος θέλει μπορεί να τις αγοράσει, είναι στο προφίλ μου, καρφιτσωμένες, διαλέχτε. 2 ετών, διαλέξεις, διαλέχτε ποια θέλετε και επικοινωνήστε μαζί μου. Για τους άλλους φίλους που συνδημιουργούμε, άμα θέλετε, κάντε, θα λέγαμε, εγγραφή στο κανάλι, που θα τα ανεβάσω μετά το βίντεο, να το ξαναπούσετε, έτσι, κοινοποιήστε και φυσικά χαίρομαι πάρα πολύ για τη δική σας συμμετοχή, γιατί χωρίς εσάς, τι είπαμε, δεν θα μπορούσε να υπάρχει και το κίνητρο από μένα και να βγαίνει αυτή η μοιρασιά. Πάντοτε χρειάζεται 2, άσχετα να φαίνομαι εγώ ότι μιλάω. Έχετε αποφασίσει να μοιράσετε ή να πάρετε ή να κατανοήσετε τις συγκεκριμένες πληροφορίες τώρα που φέραμε στην επιφάνεια. Λοιπόν, αυτά από μένα. Ευχαριστώ, Ειρήνη, σε όλους.